υπερτοριακή με το πολιτικό σύστημα όσοι υφίστανται έδωσα το σοου που χρειάστηκε. Σε συνεργασία με τον υπόκοσμο και το παρακράτος έκαψαν στο κέντρο της Αθήνας έτσι ώστε να μπορεί να αναστηλωθεί από επιχειρηματικά συμφέροντα που για δεκαετίες εποφθαλμιούν το κέντρο της Αθήνας και θέλανε την ανυποδότησή του προς ίδιον όφελος. Βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία να το κάψουν έτσι ώστε να φτιάξουν καινούργια μόλους και διάφορα εμπορικά κέντρα. Αφού λοιπόν ψηφίσανε κάτι το οποίο δεν είχαν διαβάσει οι βουλευτές που το ψήφισαν, 199 βουλευτές, και δεν το είχαν διαβάσει γιατί πολύ απλούστατα είναι αδύνατο να διαβαστεί σε 24 ώρες που τους δόθηκε 24 διαφορετικά πακέτα συμφωνιών, 675 σελίδες σύνολο, εκ των οποίων 3 τέταρτα αμυγός στα αγγλικά, εδώ στα ελληνικά δεν τα καταφέρουμε, φανταστείτε στα αγγλικά, σώσαμε το 13-14 μισθό. 22% μείωση όμως στον ιδιωτικό τομέα ο μέσος μισθός, ο βασικός μισθός και 35% μείωση για τον νέο εισερχόμενο στην αγορά εργασίας. Κατά τα άλλα το σώσαμε το 13%. Σώσαμε τις αντικειμενικές αξίες. Λάθος. Αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες σύμφωνα με το μνημόνιο. Σώσαμε τις κύριες συντάξεις. Λάθος. Γιατί πρέπει να περισσώσουν 325 εκατομμύρια επιπλέον τα οποία θα βγουν από τις κύριες συντάξεις. Η προβλεπόμενη μείωση των επιχωρικών είναι 35% και αυτά μέχρι τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο θα χρειαστεί να παθούν νέα μέτρα. Το λέει το μνημόνιο. Δεν θα τη βγάλετε καθαρή. Γι' αυτό το ξέρουμε από τώρα. Προετοιμαζόμαστε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ψήφισαν το τι θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφισαν ότι στον κύριο Νταλάρα και την παρέα του θα δώσουμε 30 δισεκατομμύρια σε ποστό χωρίς κανένας να μας εξηγεί τι να μας δώσει ο κύριος Νταλάρα. Πουθενά δεν αναφέρεται. Ποιο είναι το βασικό του σχέδιο? Το βασικό του σχέδιο είναι το εξής. Πρώτον, κρατάω τη χώρα με νύχια και με δόντια μέχρι τον Ιούλιο του 2012, πρώτον να μην καταρρεύσει. Να μην καταρρεύσει γιατί ξέρουμε ότι η τιμή θα γίνει άμα καταρρεύσει η χώρα. Το να μην καταρρεύσει δεν σημαίνει ότι δεν θα ανταλλαχτούμε τις τρομακτικές πιέσεις των κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν οι επιφαρμογές αυτών των πολιτικών. Το μνημόνιο ζητά 20% περαιτέρω εσωτερική υποτίμηση της ελληνικής οικονομίας. 20% περαιτέρω εσωτερική υποτίμηση σημαίνει ότι και κάθε μία ποσοστιαία μονάδα εσωτερικής υποτίμησης προστίθεται 50.000 νέοι άνεργοι, 100.000 Έλληνες κάτω πρόσθετα, κάτω από το όριο απόλυτης φτωχής. Σημαίνει ότι το 20% ένα εκατομμύριο άνοιγε επιπλέον στους 1.000.000 και που έχουμε ήδη, επίσημα νούμερα, αυτά είναι οι επίσημοι πολλαπλασιαστές της οικονομίας, που ομολογεί ξέρω γιατί μιλάω, και επιπλέον 2.000.000 Έλληνες κάτω από το όριο της απόλυτης φτωχής. Μιλάμε για συγκατάσταση ένδυας, εξαντλίωσης. Ήδη η ελληνική οικονομία ιστορικά είχε το ποσοστό οι Έλληνες που ήταν κάτω από το όριο απόλυτης φτώχειας την τελευταία δεκαετία ήταν περίπου 2 εκατομμύρια. Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του πολιτικού μνημονίου προσθέθηκε 1 εκατομμύριο. Πήγαμε στα 3. Το 2011 κατά τις πιο μετριοπαθές εκτιμήσεις προσθέθηκε επιπλέον 1 εκατομμύριο. Πήγαμε στα 4 και τώρα ζητάμε να πάμε στα 6, σε 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Μιλάμε για περίπου το 55% του πληθυσμού κάτω από το όριο της απολυστορίας. Δηλαδή ένα στους δύο δεν θα μπορεί να συζητήσετε κανονικά. Να το αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό. Θα βλέπει πάρα πολύ ωραία ράφια γεμάτα που οι πολυεθνικές βεβαίως θα τα συντηρούν γιατί έχουν συμφέρον από τους δικούς προμηθευτές, αλλά δεν θα μπορεί να τα αγοράσει. Το δεύτερο σημαντικό βεβαίως, μιλάμε για ενεργεία. Η ενεργεία είναι πρωτοφανέρωτη. Πρώτη φορά η ενεργεία έχει φτάσει σε αυτό το επίσημο ποσοστό. Ποτέ άλλοτε στην ιστορική περίοδο, τουλάχιστον από τότε που κρατάμε συστηματικά οικονομικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα. Από τις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, ποτέ ξανά η ελληνική οικονομία δεν γνώρισε τέτοια ποσοστά ενεργείας. Η νέα αυτή συνθήκη είναι αυτή που θα αντικαταστήσει τη συνθήκη της αγώνας. Δηλαδή, θα είναι ο νέος θεμελιώδης νόμος της νέας οικονομικής κοινοβουλευτικής ενοποίησης που ετοιμάζανε οι Γερμανοί.
Εδώ πλέον το κράτος δεν έχει δικαίωμα διαβούλευσης, όχι δεν έχει δικαίωμα βέτο. Ξεχάστηκε το βέτο. Το έχουμε ξεχάσει από τη συνθήκη της αγώνας. Τώρα δεν έχει ούτε καν δικαίωμα διαβούλευσης. Εάν το επιβάλλουν ποινές από την Κομισιόν, δεν έχει δικαίωμα να πάει σε κάποιο όργανο ή σε επίπεδο κορυφής να διαβουλευτεί. Είναι αυτοματοποιημένος ο μηχανισμός, ο διορθωτικός μηχανισμός, σε περίπτωση που συμβεί το εξής. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι μια οικονομία μπαίνει υπό καθεστώς επιχειρήσεις όταν ξεπεράσει το 30% του δημοσιονομικού ελλείμματος. Τώρα με την νέα συνθήκη το όριο κατεβαίνει στο 0,5%. Έτσι και περάσει το 0,5% του δημοσιονομικού, μπαίνει σε υποεπιτήρηση. Και το πρόβλημα δεν είναι και ως προς το χρέος. Ξέραμε από τη συνθήκη του Μάστερ το δίνει το 60% στο ΑΕΠ της χώρας. Τώρα τι λέει. Ακόμη κι αν είσαι κάτω από το 60% και υπάρχει ανωδική τάση στο χρέος, τότε μπαίνεις υποεπιτήρηση και επιδαιμονία. Αν λοιπόν το κουστούμάκι της ΟΝΕ μας έπεισε λίγο σφιχτό στις μασχάλες και μας οδηγεί στην θερμοκρασία, καταλαβαίνετε τι θα γίνει τώρα. Ο προϋπολογισμός, ξεχάστε τον, θα συντάσσεται από τον κύριο Ντράγκη και τον κύριο Όλιρε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Κομισιόν. Όλα αυτά στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη συνθήκη, η οποία δυστυχώς οι πρεσβευτές μας, που μερικοί από αυτούς είναι ενταγμένοι και στο νέο παλαϊκό μέτωπο, μας ειδοποίησαν τις Βρυξέλλες ότι την υπέγραψε ο κ. Παπαδήμος και την υπέγραψε στις 2 του Φλεβάρι 2012, είναι η συνθήκη συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Την είδατε πουθενά. Την ψήφισε κανένα κοινοβούλιο. Μας την πληροφόρησαν, την κοινοποίησαν, την δημοσιοποίησαν. Όχι. Το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης είναι αυτό που είπε ο κ. Χατζημαρκάκης. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Σύμφωνα με τη Financial Times, είπαν ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης είναι ένα νέο Dachau για την Ευρώπη. Την υπογράψανε λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τις Βρυξέλλες. Και αυτό προβλέπει πρώτον ότι η χώρα που εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης χάνει την νομική της προσωπικότητα. Καταλύεται ως κράτος και αναλαμβάνουν τη διαχείριση το σύνολο του συνόλου των δημοσιονομικών υποθέσεων της χώρας επίτροπη και συγκεκριμένοι μηχανισμοί οι οποίοι θα κατασταθούν στη χώρα. Συμπεριλαμβανομένων και μηχανισμών καταστολής. Διότι δεν θέλουν τους ιδραγενείς να βρίσκονται στους δρόμους και να καίνε κτίρια και να υποδίδουν την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Οπότε οι Γερμανοί αστυνομικοί, οι Ολλανδοί κομμάντος, οι Γάλλοι απεικιοκράτες της Λεγιώνας των Ξένων θα έρθουν εδώ να κατασταθούν, να μας επιβάλλουν τον τρόπο που ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια διαμέσου της απεικιοκρατίας. Αυτό προβλέπει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, γι' αυτό γίνεται ντόρος με το ότι δεν έχετε τις δεσμεύσεις, πηγαίνετε πίσω, φέρετε τις επιστολές, υπογράφετε ιστορίες, αυτό είναι το μέτρο, το άλλο είναι το μέτρο, για να κρυφτεί αυτό που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση να αμυνθεί ή να σηκώσει ανάστημα. Ή να πει ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό πρέπει να οδηγηθεί η μεγάλη μάζα του πληθυσμού σε αυτή την κατάσταση, ώστε να μην μπορεί να αμυνθεί. Και μετά να έρθει η χαριστική βολή. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός πληθυσμός δεν έχει προοπτική. Έχουν κάνει τις μελέτες τους. Έχουμε επί 2 δεκαετίες τουλάχιστον κρίση δημογραφική. Με τα νέα δεδομένα γίνεται τερματικού χαρακτήρα κρίση. Τελειώσαμε. Οι νέες γενιές θα εξαντληθούν στα επόμενα 30 με 35 χρόνια. Ό,τι από τον ελληνικό πληθυσμό θα έχει απομείνει, οι νεότεροι θα ψάχνουν να βρουν δουλειά στα γερμανικά εργοστάσια ή στα ολλανδικά ή οπουδήποτε για ένα μεροκάματο και όποιος μπορεί να επιβιώσει πίσω θα έχει απομείνει εδώ, όπως παλιά είχαμε στο μυαλό μας
το χωριό με τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι ακριβώς θα είναι η χώρα. Φυσικά δεν θα είναι αντιμελής η χώρα. Διότι πώς θα το κάναμε. Μας έχουν πει ήδη, και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί ότι δεν είμαστε βιώσιμη χώρα ως υφιστάμεθα. Διότι έχουμε άκρα που δεν μπορούμε να συντηρήσουμε. Και έτσι τα άκρα πρέπει να τα μετατρέψουν σε ειδικές οικονομικές ζώνες για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Τέσσερις είναι αυτές που έχουμε δώσει πιλωτικά και είναι η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος κατά κύριο λόγο, Νότιο Αιγαίο και Μακεδονία Θράκη. Δυτική Μακεδονία. Συγγνώμη, Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Περιφέρειες. Τέσσερις περιφέρειες. Αυτό θα είναι καθεστώς κράτους εν κράτη. 2.700 ζώνες ελεύθερου εμπορίου που υπάρχουν στον πλανήτη, σε 120 περίπου χώρες. Όποιος θέλει να δει τι σημαίνει να κάνει μια επίσκεψη στο βόρειο γείτονα, στα Σκόπια, να πάει να δει εκεί τι σημαίνει η ειδική οικονομική ζώνη, την έχω, οι Γερμανοί την έχουν βάλει εκεί πέρα. Και αν θεωρείτε ότι η Σκοπιανή είναι φτωχή που είναι πάμπτωχη, μιλάμε για εξαθλειωμένο ζωπαρός, πηγαίνετε να δείτε τι συμβαίνει στην ειδική οικονομική ζώνη. Λοιπόν, και εκεί δεν ισχύει τίποτα, εκεί υπάρχει ο νόμος του εκτελεστή, συγγνώμη, ο νόμος του επενδυτή. Όπου βεβαίως κυριαρχεί το συμφέρον του επενδυτή ή των επενδυτών που έχουν λάβει την ειδική οικονομική ζώνη και βρίσκονται σε αναστολή οτιδήποτε αφορά το εθνικό δίκαιο που δεν συνάδει με τους στόχους και τις προτεραιότητες του επενδυτή. Αυτά θα έρθουν και εδώ. Και είναι ακόμη συζητήσιμο, ακόμη και σε αυτά τα πλαίσια, αν πληθυσμός από τη χώρα, λέω πληθυσμός και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, γιατί σαν πληθυσμιακή μάζα μας αντιμετωπίζουν, δεν είμαστε ούτε λαός ούτε έθνος για αυτούς. Και δεν είμαστε, μέχρι να αποδείξουμε ότι είμαστε. Οι λαοί και τα έθνη δεν συγκροτούνται με το κοκαλάκι της κυφέλιδας. Ούτε είναι εκ Θεού, ούτε λόγω μεταλλογικής συγκίνησης ή ιστορικής καταγωγής. Επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ύπαρξής τους όταν μάχονται ενάντια στον τύραννο και στις απειλές που δέχονται. Εάν υποκύπτουν στις απειλές, χάνονται από τα κατάστοιχα της ιστορίας. Η ιστορία, για όποιον έχει μελετήσει, η ιστορία έχει τη διαστολή να τη μελετάει, γνωρίζει πολύ καλά ότι στις υποσημειώσεις είναι γεμάτη από ερείπια εθνών και λαών που χάθηκαν από το προσκήνιο ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Σήμερα ήρθε η ώρα μας. Και όχι για να χαθούμε αναγκαία, να επιβεβαιώσουμε το αν η προπονή μας ή αν θέλετε η ιστορία μας έχει νόημα να συνεχιστεί ή να το κλείσουμε το μαγαζί να δούμε τι μπορούμε. Και ξαφνικά βλέπουμε μια κοινωνία η οποία είναι σαστισμένη. Το μόνο που παρακαλάει είναι να σταματήσουν τις φαλιάρες. Μόνο που σφαλιάρες δεν πρέπει να σταματήσουν. Θα συνεχιστούν. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πώς θα σου κλέψουν τη χώρα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το μισθό το ξαναφέρνουμε πίσω. Τη σύνταξη το ίδιο. Τη δουλειά τη φτιάχνουμε. Αλλά σε ποια χώρα θα τα κάνουμε αυτά. Και βέβαια και ο άλλος ο κύριος. Πήγαμε λοιπόν, τους βρήκαμε και τι είπαμε. Κάντε ρε παιδιά μια κοινή δήλωση. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μια κοινή δήλωση. Πείτε ότι από εδώ και μπρος δεν πρόκειται να αναγνωριστεί τίποτα από ό,τι κάνετε. Τίποτα. Δεν πρόκειται να πουληθεί αυτός εδώ ο τόπος αν περνάει από το χέρι μας και περνάει από το χέρι του την κυριουσία του ελληνικού λαού. Ούτε αυτό δεν δεχτήκαμε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Η μεν πρώτη απάντηση ήταν αποκηρύξτε τον Κασάκη και ελάτε μαζί μας. Και η δεύτερη απάντηση περιμένουμε ακόμη τα αυτιά μας έτσι να δούμε ποια απάντηση θα είναι. Ποια απάντηση θα δοθεί. Στο στοιχειώδες δεν λέμε να υιοθετήσουν τις θέσεις μας ή τις θέσεις που έχει το γεωπαλαϊκό μέτωπο. Το στοιχειώδες να πούμε στις τρεις αυτές συμφωνίες. Συμφωνία Δανειακή, συμφωνία για τη Νέα ΟΝΕ, συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ότι δεν πρόκειται να τις αποδεχτούμε. Και με κάθε τρόπο, πάση θυσία, ό,τι χρειαστεί θα δοθεί για να μην πουληθεί αυτή η χώρα. Πόσο απλό,
τόσο στοιχειώδες. Ούτε ενότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε να ενωθούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν διαφορές ιδεολογικές και πολιτικές και πρέπει να τις σεβόμαστε. Κατανοητό. Και ο καθένας έχει τα δικά του προτάγματα, τον δικό του τρόπο δράσης. Κατανοητά και όλα αυτά. Αλλά πόσο μίασμα θα υπάρξει αν υπάρχει αυτή η κοινή δήλωση. Πόσο μίασμα. Πόσο θα δείξει τους μηχανισμούς εάν βγουν δημόσια και δεσμευτούν απέναντι στο λαό και βροντοφωνάξουν απέναντι στους ξένους δανειστές και τους ντόπιους δοσύλλογους ότι μπαίνεις εδώ, αυτή η χώρα δεν πουλιέται. Πόσο. Ακόμη το περιμένουμε. Ελπίζω να γίνει και εγώ προσωπικά, χωρίς να την έχεις κανενός, το δηλώνω γιατί το δηλώσω και από την αρχή. Αν είναι να βγει αυτή η κοινή δήλωση, αν είναι να γίνει ένα βήμα παραπέρα, εγώ αποδέχομαι πλήρως το ΕΠΑΜ και όλη η κοινωνία να με αποκηρύξει. Θα το χαρώ να με αποκηρύξει. Γιατί για μένα υπάρχει, είναι για το κοινό καλό να προωθηθεί αυτή η ιστορία. Ας με αποκηρύξουν ως πράκτορα των Γερμανών. Τι ήμουν, πράκτορα των Αμερικανών. Δεν ξέρω, ας πράκτορα των Γερμανών και οτιδήποτε. Κάντε όμως το βήμα, παραθεμάμε. Κάντε το βήμα. Καβγείτε μπροστά. Σηκώστε τη σημαία της ελπίδας για τον λαό. Κάντε το βήμα και πείτε ότι αυτός ο κερατάς, ο γυρολόγος, όπως με λένε, ο γυρολόγος είναι πράκτορας, δεν ξέρω και εγώ ποιος σκοτεινό δυνάμεων. Αποσύρωμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά ας κάνω το βήμα. Ας πάρουν αυτή τη σημαία. Να σηκώσουν αυτή μπροστά τη σημαία. Ας φανούν αυτή η ατάξη. Το παρακαλωθηκόν αυτού του λαού. Και τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, είναι πολύ απλό, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα και όσο αφορά τους συναγωνιστές μου. Εμείς έχουμε βγει στον δρόμο και έχουμε βγει στον δρόμο για έναν λόγο. Είτε να πεθάνουμε για αυτόν τον τόπο, είτε για να νικήσουμε για αυτόν τον τόπο. Και θα το δείτε στην πράξη ότι θα νικήσουμε. Γιατί τούτη η χρονιά είναι η δική μας χρονιά. Το λέω από την αρχή αυτού του χρόνου. Είναι η δική μας χρονιά. Θα διδάξουμε πάλι τι σημαίνει αγώνας. Τι σημαίνει πραγματικά να νικάς στο σύγχρονο φασισμό. Πώς ένας μικρός λαός μπορεί να ανατρέψει τα παγκόσμια δεδομένα. Πώς ένας μικρός λαός μπορεί να δώσει μαθήματα δημοκρατίας, πατριωτισμού σε λαούς μεγαλύτερους, με μεγαλύτερη ιστορία, αλλά που σήμερα έχουν δυστυχώς υποκύψει. Δίνοντας και σε αυτούς ελπίδα ότι ναι ρε παιδί μου, μπορούμε να νικήσουμε, αρκεί να αφουγκραστούμε πραγματικά την κοινωνία. Αρκεί να σταθούμε δίπλα στον απλό άνθρωπο. Αρκεί να του πούμε, εσύ θα νικήσεις, εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Κανένας κερατάς στο όνομά σου από εδώ και μπρος δεν πρόκειται να σε ξεγελάσει. Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες, δεν χρειαζόμαστε αρχηγούς, χρειαζόμαστε όμως παλικάρια. Και αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το στίχημα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Έχουμε παλικάρια και παλικάρια στην ψυχή. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό θα το αποδείξουμε στην πράξη. Το τι λέμε μεταξύ μας, πολύ ωραία τα λέμε. Στην πράξη, η μάχη είναι μπροστά μας. Η κρίσιμη μάχη είναι σε 2-3 μήνες. Όλοι αυτοί οι καρικλοκέτα βρικό, κομματόσκυλα του κερατά, θα έχουν λουφάξει μέσα σε 1-2 μήνες. Εμείς πού θα βρισκόμαστε. Εδώ είναι το ζήτημα. Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα. Εμείς είπαμε ότι επαρκεί να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά ζητήματα. Πρώτο. Να μην αναγνωριστεί και να σταματήσουν να πληρώσουν το χρέος. Τώρα όμως, όχι όταν θα έρθει η επουράνια βασιλεία της κοινωνίας των εθνών ή της Ευρώπης των εθνών ή της λαϊκής οικονομίας ή της λαϊκής τεκτονικής το άσχημα, στο διάλογο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Τώρα! Δεύτερο, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ, ώστε να επιστρέψουμε και να ανακτήσουμε την κυριαρχία ως κράτος. Οποιοδήποτε σοβαρό οικονομολόγο και να ρωτήσετε, θα σας εξηγήσει ότι χωρίς τα αναγκαία εργαλεία η μηχανή δεν μπορεί να μπει μπροστά. Και τα εργαλεία μαζί με τη μηχανή την έχουμε δωρήσει. Την έχουμε δωρήσει στον ισχυρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους τραπεζίτες. Πρέπει να τα πάρουμε πίσω από τα πράγματα για να ξεκινήσει η οικονομία να λειτουργεί και ταυτόχρονα να οικοδομηθεί η κοινωνία. Τρίτο, να ακυρωθεί το σύνολο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η προηγούμενη και τωρινή κυβέρνηση από τις 5 Μαΐου 2010 μέχρι σήμερα. Το σύνολο.
Τα πόσα γυρώνουν. Νομικά. Πολύ απλά. Με το να μπορέσεις να οικοδομήσεις μια νέα λαϊκή πλειοψηφία και να γεννήσει αυτή η πλειοψηφία πρωτογενές δίκαιο. Φορέας του δικαίου σε αυτή τη χώρα είναι ο κυρίαρχος λαός. Στο βαθμό που ο λαός αποφασίζει, αυτός επιβάλλει. Προσέξτε, όταν το φωνάζαμε αυτό και μας λέγανε «Έλα μωρέ τώρα, με αυτά θα ασχολούμαστε». Αυτοί οι επαναστάτες. Λοιπόν, προσέξτε τι είπε στις 15 του μηνός ο Βενιζέλος. Είπε το εξής: «Το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί, λέει, τους φίλους και συνεδρίους και συμμάχους μας, είναι η πολιτιακή συνέχεια». Υπάρχει πολιτιακή συνέχεια. Εμείς τώρα υπογράφουμε. Αν έρθει αύριο μια βουλή και πει εγώ δεν τα αναγνωρίζω αυτά. Καταλαβαίνετε τι εννοεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά που υπογράφουν είναι αιώλα, ότι αυτή η βουλή είναι παράνομη, ότι είναι δύο φορές πιο παράνομη η κυβέρνηση Παπαδήμου και ξέρουν ότι αυτά καταρρύπτονται εύκολα από τον ελληνικό λαό αρκεί να αλλάξει τους πολιτικούς σχετισμούς. Και γι' αυτό ζητάνε τώρα υπογραφές από όλους. Ζητάνε υπογραφές από όλους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την πολιτιακή συνέχεια, όπως λέει ο κ. Βενιζέλος. Και ελπίζω ειλικρινά, σας το λέω από καρδιάς, να μην δούμε τις υπογραφές ούτε του Τσίπρα ούτε της Παπαρίγα από κάτω. Το ελπίζω. Από εκεί και πέρα, το τέταρτο βασικό για μας ζήτημα είναι να καθίσουν στο σκαμνί όλοι οι επίορκοι, δοσύλλογοι και οι υπέρκοι της τραγωδίας. Διότι πολύ απλά αυτό το πράγμα δεν δικαιώνει απλά το ηθικό συνέστημα του λαού, δηλαδή το κοινό περιδικαίου αίσθημα, αυτό που σου λέει ο κόσμος. Με έχουν ξεσκίσει, δεν θα δικαστεί κανένας. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν τους καθίσεις στο σκαμπί, αν συλλάβεις τον Παπαδήμο και τον καθίσεις στο σκαμπί, απλούστατα τεκμηριώνεις το δικαίωμά σου να πεις όχι σε αυτό που υπέγραψε. Αν τον δικάζεις για αυτά που έκανε, πώς είναι δυνατόν μετά να αναγνωρίσεις υπογραφές του? Γι' αυτό τους έχει πάει μία και 31. Και μας έκανε ιδιαίτερη τιμή ο κύριος Μπενίτο, ο σύγχρονος Μπενίτο, πιο παλιάτος από τον παλιό, αλλά πιο επικίνδυνος από τον παλιό, που είπε βγαίνοντας από το προεδρικό μέγαρο για πυρσούς, αναφερόμενος σε ποιους? Στους επαναστάτες καρέκλας? Όχι. Στις κινητοποιήσεις του ΕΠΑΜ, στις συνεχείς κινητοποιήσεις σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας με τις πυροσφορίες, προσπαθώντας να κινητοποιήσει, να κατεβάσει τον κόσμο από τα σπίτια του. Αυτό τον ανησύχησε πάρα πολύ, το ότι είναι απλό κόσμο με πυρσούς στα χέρια. Γιατί αυτός ο κόσμος μπορεί να είναι 1.000-2.000 να μαζεύονται σε μια γειτονιά, αλλά πόσο απέχει από το να δει 1.000.000 πυρσούς μπροστά από το δικό του σπίτι ή από τα κυβερνητικά κτίρια. Και τότε πόσες δημιουργίες νορμάτ θα τον σώσουν, αν μπορούν να τον σώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και φυσικά το τελευταίο, δημοκρατία. Το πέμπτο ζήτημα για μας είναι η δημοκρατία. Εγκαθίδρυση δημοκρατίας επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Και δημοκρατία σημαίνει πολύ απλά ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη λαϊκή εντολή ενάντια στο λαό. Δεν μπορείς να καταπατάς τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία ενός κράτους, ενός λαού. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη βουλευτική σου ιδιότητα κατά το πώς γουστάρεις. Πρέπει να υπάρχει ανεκτητότητα, υποχρεωτική λογοδοσία. Η αντιπροσωπευτική εντολή πρέπει να γίνει υποχρεωτική και δεσμευτική εντολή. Δηλαδή, σε στέλνω για συγκεκριμένη δουλειά. Αν δεν μου την κάνεις και διαπιστώσω μάλιστα και δόλο, θα καθίσω το σκαμπί. Δεν μπορεί να μου λες λεφτά υπάρχουν και μετά να τα βρεις από την τσέπη μου. Έχεις ποινική ευθύνη για αυτό που κάνεις. Με το σημερινό Σύνταγμα δεν μπορείς να τα έχεις αυτά. Αλλά με ένα νέο, αυθεντικά λαϊκό, δημοκρατικό Σύνταγμα μπορείς να τα έχεις. Γι' αυτό και λέμε συντακτική συνέλευση, νέο σύνταγμα, νέο θεμελιωδυνόμο που πραγματικά θα θεμελιωθεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα πέντε ζητήματα. Πόσο αριστερά ή δεξιά είναι αυτά? Μόνο για να επιβληθεί το μνημόνιο και να τρομοκρατήσουν το κοσμάκι και να πει ναι ρε φίλε, σωστά είναι, αλλά αν μας δώσουν τα δανεικά, καήκαμε. Απαγορεύτηκαν εκπομπές, κλείστηκαν πόρτες, κλείσανε το σήμα των εργαζομένων στο Άπτερ. Το κλείσανε. Δεν είναι τυχαίο. Την ίδια εβδομάδα κόψανε τη δική μου ραδιοφωνική εκπομπή. Την ίδια ώρα δώσανε εντολή σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα μέσα, να μην εμφανιστούν τα 3-4 γνωστά πρόσωπα που είναι απεχθή και ιδελθή για το σύστημα. Που βεβαίως μέσα εκεί δεν είναι η εκπρόσωπη της αριστεράς, παρεμπιπτόντως.
Λοιπόν, σήμερα ήταν να πάω στην τηλεοπτική εκπομπή πρωινάδικο και με κόπηκα στον αέρα. Διότι έπρεπε να διατυπωθεί η άποψη ότι το ευρώ είναι μονόδρομος. Ότι έτσι και χαθούν από το ευρώ, χαθήκαν και καταστραφήκαν. Λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που έχει γίνει σχετικά με τη διατροφική επάρκεια της Ελλάδας, η μελέτη παρουσιάζει, γίνεται αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά 2 χρόνια. Τα τελευταία στοιχεία είναι 2010. Η χειρότερη χρονιά για την αγροτική οικονομία, διότι ούτε επιδοτήσεις, ούτε δανεισμοί, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, με κατεστραμμένη την αγροτική οικονομία, όπως την έχουν καταντήσει με τις κοινές αγροτικές πολιτικές και τις επιδοτήσεις. Και με το ελεύθερο εμπόριο, το λεγόμενο ελεύθερο εμπόριο. Διατροφική επάρκεια, η αγροτική οικονομία αυτή κατεστραμμένη δίνει 94%. Πώς είναι όμως δυνατό να έχουμε εισαγωγική διείσδυση αγροτικών προϊόντων από το εξωτερικό 27, 28 και 30%. Πώς είναι δυνατό. Όταν έχεις 94% διατροφική επάρκεια και σε φυτικά προϊόντα και σε ζωικά προϊόντα. Και σε κτηνοτροφικά δηλαδή. Πολύ απλά, είναι το είπατε. Πολύ απλά, είναι το είπατε. Σαπίζουν οι πορτοκαλιές εδώ για να σου φέρουν πορτοκάλια από το εξωτερικό. Σαπίζουν οι λεμονιές για να σου φέρουν λεμόνια την Αργεντινή. Σαπίζουν τα σκόρδα ή οτιδήποτε άλλο, τα κυπριακά και τα λαχανικά και οτιδήποτε για να σου φέρουν απ' έξω. Αυτό συμβαίνει. Πόσο δύσκολο θα ήταν να πει το ελληνικό κράτος ότι μέχρι να εξαρτηθεί η εσωτερική μου παραγωγή δεν εισάγεται τίποτα. Και όταν εισαχθεί, θα πρέπει να εισαχθεί με ποιοτικά κριτήρια. Δηλαδή να είναι τουλάχιστον ισότιμα από την άποψη της ποιότητας παραγωγής με τα δικά μου προϊόντα. Αλλιώς γιατί δεν θα εισάγω. Όταν φτιάχνω καλές πατάτες, γιατί να εισάγω μέτριες πατάτες. Να εισάγω καλύτερες πατάτες. Για να δώσω και κίνητο στον αγρότημα να το πούμε με την κατάλληλη υποστήριξη κλπ. Να βελτιώσει την παραγωγή. Γιατί για παράδειγμα, ενώ η Ρωσία, το ξέρετε, αυτό το ξέρω, έχουμε μια μεγάλη ιστορία, το μεγαλύτερο ποσοστό στην εσωτερική αγορά της Ρωσίας για τα S-περιοδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και όλα αυτά τα πράγματα, το κάλυπτε η ελληνική αγροτική οικονομία. Από τη δεκαετία του 60 τα ρώσικα καράβια ήταν εδώ πέρα και φορτώνανε πορτοκάλια και έτσι. 200 καράβια. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα, το ξέρετε ότι την ίδια πρόταση που κάνει ο Πούτιν εδώ και 7 χρόνια για τα πορτοκάλια. Στα πορτοκάλια ειδικά έχουμε υπερπαραγωγή 147%, δηλαδή έχουμε υπερεπάρκεια. Αυτή η κατεστραμμένη αγροτική οικονομία. Έτσι. Έχουμε 147% επάρκεια, δηλαδή έχουμε 47% πλεόνασμα. Κάνει επί 7 χρόνια ο Πούτιν πρόταση στην εξής. Δώστε μου πορτοκάλια, σας δώσουμε πετρέλαιο. Σας πιέσουμε πετρέλαιο. Και δεν τα δίνουνε. Όχι. Γιατί αυτό προϋποθέτει συμφωνία διακρατική τύπου κλήρη. Αυτά απαγορεύονται μέσα στο ευρώ. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση που έχει αντιμετωπίσει τους τελευταίους 2.500 χρόνια. Πεθαίνει ο κόσμος από τα υψηλά, από τις υψηλές τιμές των τροφίμων. Ειδικά σε βασικές δυναμικές καλλιέργειες που η Ελλάδα έχει πολύ τρομακτικά σχετικά πλεονεκτήματα. Μόνο η Κρήτη και η Πελοπόννησος μπορούσαν να πλημμυρίζουν ολόκληρη την Ευρώπη. Ανατολική και δυτική με κυβερνητικά προϊόντα. Αλλά τι κάνουμε. Η μισή Πελοπόννησος, το 67% της αγροτικής γης της Πελοπόννησος είναι εγκατελειμμένο. Ο μισός Λιώκαμπος στη Μεσσηνία που είναι η πατρίδα μου, Καλαμάτα, είναι εγκατελειμμένος. Γιατί δεν, ούτε τα εργατικά δεν άξιζε τον κόπο να πληρώσει, να μαζεύσει την ελιά. Και ξέρετε από πού εισάγουμε. Ήρθαν οι Γερμανοί, παίρνουν το λάδι από τη Μεσσηνία και εισάγουμε λάδι από τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή. Και το πληρώνουμε χρυσά. Η χώρα θεωρείται μία από τις 4 πιο σημαντικές ορειτολογικά και κοιτασματολογικά στον πλανήτη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και αυτό δεν είναι ράδιο Αμβιλά ή κάποιος περίεργος τύπος που τα βγάζει στην τηλεόραση. Είναι αποτέλεσμα των μελετών που έχουν κάνει οι δικοί μας επιστήμονες και τα μεγάλα γεωφυσικά ινστιτούτα στον κόσμο που θεωρούν την Ελλάδα γεωφυσικό εργαστήριο. Και εμείς τι κάνουμε. Κλείνουμε το ΙΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών και Μεταλλακτικών Ερευνών στην Ελλάδα για να δώσουμε το αρχείο τους σε ιδιώτες. Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη που πολέμου. Το Μεσοπολέμου, οι λεγόμενες ταξικές αναλύσεις που αρνιόντουσαν να δουν τις ζητώσεις του λαού ή του έθνους, έδωσαν την ευκαιρία να επιβληθεί ο φασισμός και ο ναζισμός. Ήξερε ο ναζισμός πώς λειτουργεί.
στην κατεστραμμένη κοινωνία. Ήξερε πώς τον λογό τον άνεμο ή τον άνθρωπο που οδηγείται στα άκρα. Η αριστερά της εποχής εκείνης, αν και βεβαίως πολύ πιο τιμημένη από τη σημερινή, μιλάμε για αγωνιστές οι οποίοι είχαν ενεργεία παροτοκαρδισμένη, να το πούμε έτσι, και όχι γραφειοκράτης καριέρας, ξέχασαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν διαλύεται το κοινωνικό σωστός, η έννοια της τάξης μετατρέπεται σε κλειδίο ελίγιο πάξη. Άρα δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίσει το τάξη με κανέναν τρόπο. Ανασυγκροτεί την κοινωνία και τότε αρχίζει και ανασυγκροτείται η αποκτά χαρακτηριστικά. Εντάξει, και έπρεπε να αντιμετωπίσουν με τους όρους έθνους του λαού και όλα αυτά τα πράγματα. Το ξεχάσανε και το πληρώσανε ακριβά. Με τους Ναζί στην εξουσία ή με τους φασίστες στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη αντίστοιχα. Καταρχήν, προσέξτε, αυτή η συμμορία των πολιτικών είναι και αναλώσιμη και αναλώσιμη, άλλωστε και από τα θετικά τους είναι αναλώσιμη, έτσι, και εύκολα βρόσιμη από το λαό. Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, όσο και να τρέχουν, το φαντάζεστε να πιάνε πόσο κατοστάρι, πόσο να κάνει το κατοστάρι ο Βενιζέλος ή ο Βαλίδας, πόσο. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι η κόρη μου, που είναι 8 χρονών, το πιάνει. Το καταλαβαίνετε αυτό, θέλω να πω, δηλαδή, είναι εύκολη ιστορία. Η άλλη είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά άμα έχεις το λαό και παίρνεις το κράτος στα χέρια σου και με δεδομένο ότι ελέγχεις και τους πυλώνες εξουσίας που λέγεται στρατός, ας πούμε, τα κάνεις. Μηχανισμοί κατασφαλίζεις δηλαδή, άμα τους ελέγχεις, τελείωσες. Καθαρίζεις. Το βασικό είναι το κοινωνικό, οι κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν ένας λαός πραγματικά παλεύει για αυτά τα πράγματα. Παλεύει για τη δημοκρατία που είπαμε, για την προοπτική που είπαμε. Αν αυτό το πράγμα το παλεύει και είναι αποφασισμένο να το πετύχει, δεν το σταματάει κανένας. Αυτό το στοιχείο που έχει ο Έλληνας. Η δυνατότητά του δηλαδή να τα βγάζει πέρα. Και το ξαναανακαλύπτει και τώρα. Είναι εντυπωσιακό πόσο μέσα από την Βενγκέρα. Από το μαζευόμαστε όλοι μαζί. Και το κάνουμε και βρίσκουμε τον δικό μας τρόπο. Και γλεντάμε και όλοι βάζουμε ρεφενέ. Και ανακαλύπτουμε να έχει τα καλά της κρίσης. Τα καλά της κρίσης αυτά. Ξανανακαλύπτουμε αυτή την ιστορία και την κοινωνικότητά μας. Είναι μεγάλη ιστορία. Ξαναοικοδομούμε βάσεις και θεμέλια σε μια κοινωνία η οποία είχε ξεθεμελιωθεί, την είχαν ξεπατώσει κυριολεκτικά και ξαναοικοδομεί. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το λάβουμε. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι ο μάτης. Αν και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Τα διαβάσματά μου, η εμπειρία μου, μου λένε ότι ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία και στην παγκόσμια ιστορία το ψάχνω και δεν μπορώ να βρω εύκολα αναλογία. Ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία ο ελληνικός λαός δεν είχε αυτή την κοινωνική αναδιοργάνωση που βλέπουμε στις μέρες μας. Που βεβαίως δεν είναι στο επίπεδο που χρειάζεται ακόμα, ώστε να αντιμετωπίσει τον εχθρό, να το πούμε έτσι, ή να φέρει μια μεγάλη κορυφαία αλλαγή. Αλλά είναι εντυπωσιακή ιστορικά που ανεφανίζει.